Κύριε Πρόεδρε, μας συγχωρείτε, αλλά δεν θα συμμετάσχουμε στη χαρά την οποία ακούμε για αυτή τη μείωση των 0,08 λεπτών μια χρονιά που ήδη τα δεδομένα για το λαϊκό εισόδημα είναι φρικτά και μάλιστα διατηρώντας και με αυτές τις μειώσεις τους υψηλότερους ή από τους υψηλότερους συντελεστές των μεγάλων πόλεων της χώρας και στην επαγγελματική στέγη ειδικά και στην οικία, στην κατοικία και χωρίς να μειώνεται το φόρο ηλεκτροδότησης, ο οποίος νομίζουμε είναι ο υψηλότερος στην Ελλάδα, νομίζουμε. Και αυτά όταν δεν τολμάτε, δεν θέλετε να βάλετε τον ανώτερο συντελεστή φορολόγησης που σας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος στις μεγάλες επιχειρήσεις, όταν δεν εισπράτεται το τέλος παρεπιδημούντων από τα μεγάλα ξενοδοχεία, όταν αφήνετε 700.000 μαζέψατε το 21, αν διασταυρώσουμε τις διανυκτερεύσεις. Αυτά λένε τα στοιχεία, τα νούμερα. Όχι, 70% πληρότητα έχει η Αθήνα τον Ιούλιο. Το 21. Το 21. Το 21 απολογιστικά εμφανίζεται 700.000. Για το 21. Και το νούμερο που φαίνεται στα στοιχεία των απολογισμών, τι είναι, προβλεπόμενο. Ακόμα και έτσι ούτε τα έχετε πάρει. Προβλέπετε. Προβλέπετε. Πάντως τα εκατομμύρια των διανυκτερεύσεων στην Αθήνα δεν αντιστοιχούνται με αυτά που εισπράτετε ή που θέλετε να εισπράξετε. Ή για παράδειγμα, πόσα πληρώνουν οι 350 μεταφορικές εταιρείες στον Ελαιώνα, στο Βοτανικό και στο Μαρκόνι, στο Δήμο. Είναι ένα θέμα. Ή πόσο... Α, είναι παράνομες αυτές, αλλά δεν πληρώνουν τίποτα. Είναι παράνομες, αλλά δεν πληρώνουν τίποτα. Αυτό λέω. Αυτό λέω, δηλαδή, ποιο είναι το εύκολο να διατηρούμε ένα συντελεστή και ουσιαστικά να προκαλούμε λέγοντας το μειώνουμε. Και η Αθήνα έχει, λέω, από τους υψηλότερους συντελεστές σε όλη τη χώρα, στους μεγάλους δήμους. Και μάλιστα δεν διαχωρίζεται στην οικιακή, στον οικιακό συντελεστή, τους βοηθητικούς χώρους. Και αυτούς τους φορολογείται με τον ίδιο συντελεστή. Και μάλιστα αφήνεται τα χιλιάδες διαμερίσματα τα οποία δουλεύουν επαγγελματικά στη βραχυχρόνια μίσθωση, χωρίς να τα ενοχλείτε. Και διαβάζουμε για μεγάλη αύξηση το 22, τη χρονιά δηλαδή που φεύγει, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς να εφαρμόσετε, να απαιτήσετε, να διεκδικήσετε και να το κάνετε πράξη συντελεστή επαγγελματική στέγης σε κατοικία η οποία δίνεται ουσιαστικά για επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι μέτρα τα οποία μπορείτε να πάρετε για να ακολουθήσετε μια πραγματικά πολιτική η οποία μειώνει τους φόρους, μειώνει τα τέλη. Και ξέρετε, δεν τα λέμε εκ του ασφαλούς σαν αντιπολίτευση. Εμείς θα σας προτείνουμε να εφαρμόσετε στον πρώτο Δήμο της χώρας αυτά που εφαρμόζει ο τρίτος Δήμος της χώρας. Συγκεκριμένα, οικιακό συντελεστή 1,08. Αυτό είναι το τέλος στην Πάτρα. Επαγγελματικό συντελεστή 3,06. Συντελεστή για επιχειρήσεις μεγάλης κερδοφορίας 6 ευρώ το τετραγωνικό. Εμείς λέμε 8 ευρώ μπορείτε να το πάτε. Και αυτό αφορά συγκεκριμένες εταιρείες. Βιομηχανίες, σούπερ μάρκετ, ιδιωτικές κλινικές, θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τράπεζες, πολυκαταστήματα, ασφαλιστικές, ΔΕΗ, ΟΤΕΛ, ΤΑ, logistic, καζίνο εμείς δεν έχουμε, εταιρείες βιομηχανικής δράσης, κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχειών και ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Εφαρμόστε. Έχετε δυνατότητα το 7-πλάσιο. Γιατί δεν το κάνετε? Να προχωρήσετε σε συγκεκριμένες απαλλαγές, ουσιαστικές απαλλαγές, οι οποίες μπορούν να γίνουν
και υλοποιούνται. Πλήρη απαλλαγή στους άπορους, στους πολύτεκνους με 4 προστατευόμενα παιδιά και τίσιο οικογενειακό εισόδημα από 30 έως 40.000. Πλήρη απαλλαγή στους τρίτεκνους με 3 προστατευμένα παιδιά και οικογενειακό εισόδημα στους 25.000. Πλήρη απαλλαγή άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 30.000. Πλήρη απαλλαγή χείρος-χείρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο με ένα ή δύο προστατευόμενα τέκνα και εισόδημα έως 20.000. Πλήρη απαλλαγή μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν αποκτήσει τέκνο με ή χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με εισόδημα 20.000. Πλήρη απαλλαγή μακροχρόνια άνεργα ζευγάρια πάνω από ένα έτος. Απαλλαγή 50% στους δικαιούχους του ΚΕΑ. 50% για μακροχρόνια ανέργους χαμηλότερων κατηγοριών. 50% σε άτομα με αναπηρίας με μεγαλύτερο εισόδημα. 50% σε τρίτεκνους με μεγαλύτερο εισόδημα από 30.000. 50% σε πολύτεκνους με μεγαλύτερο εισόδημα από 30.000. 12 συγκεκριμένες απαλλαγές. Κάντε τες. Άλλοι τις κάνουν. Διακρίνετε τους βοηθητικούς χώρους κατοικιών και καταστημάτων και φορολογήστε τη με 0,90 ευρώ το τετραγωνικό. Εκτός από αυτά τα συγκεκριμένα, τα οποία δεν είναι αντιπολίτευση εκ του ασφαλούς, αλλά είναι συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν ρεαλιστικότητα να εφαρμοστούν στην Αθήνα, προχωρήστε σε αυτά που σας είπαμε. Στη βραχυχρόνια μίσθωση, προχωρήστε στο ανώτερο τέλος για τις επιχειρήσεις, προχωρήστε στις διασταυρώσεις διανυκτερεύσεων με τους φόρους που πρέπει να αποδίδουν με βάση το νόμο στο Δήμο. Οι τουρίστες πρέπει να πληρώσουν σε αυτή την πόλη κάτι. Τέλος, κάτι, ένα είδος τέλους. Είναι το παρεπιδημούντων που δεν πληρώνουν μέσω των ξενοδόχων. Κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτή την πόλη, όχι μόνο οι κατοικοί της. Γιατί σε αυτή την πόλη ζουν οι Αθηναίοι, ζουν αυτοί που εργάζονται σε αυτή την πόλη και τα 6, 7, 8 εκατομμύρια τουριστών δεν μπορούν να περνάνε για να βλέπουν τη βιτρίνα, το κλεισμένο άστι, να το πω έτσι, και ο λαός ουσιαστικά να καλείται να πληρώνει αυτή τη φορολογία και μάλιστα να τους λέτε ότι σας κάνουμε και έκπτωση. Θεωρούμε τέλος, για να μην πλατιάζουμε, ότι μπορούμε με μικρότερες μειώσεις, όχι τέτοιες δραστικές, με μικρότερες μειώσεις να δούμε και άλλες κατηγορίες ή να διατηρήσουμε σε κάποιες άλλες και με αυτόν τον τρόπο θα ψηφίσουμε είτε κατά κυρίως είτε υπέρ σε κάποια επιμέρους μέτρα τα οποία προτείνεται.